Άκουσε εδώ δυνατές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες. Γιώργος Γιαννιάς. Το άκουσμα ότι ο Γιώργος θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, οι γονείς σου πόσο αντέδρασαν? Όχι, οι γονείς μου ήταν πάντα μαζί μου. Ήταν πριν από μένα. Δηλαδή ήθελαν πάρα πολύ να ασχοληθούν με αυτό και είμαι πολύ τυχερός που τους είχα μαζί. Να φανταστώ ότι εσύ, επειδή ξέρω ότι ασχολιώσουν και με τη δουλειά του πατέρα σου στο καθαριστήριο. Ακριβώς. Εσύ πρέπει να τραγουδούσες καθάρισμα. Εγώ σιδέρωνα, αποκάμισα και τραγουδούσα. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο αδερφός μου τραγουδούσαμε μαζί. Τι ρεπερτόριο? Τα πάντα. Από Παπάζογλου που ήταν αγαπημένο, Καζαντζίδη. Ναι. Δει όλα. Από μικρό στη Ρόδο είχε, θα έλεγα σε εισαγωγικά, τον τίτλο Greek Καμάκι. Greek Καμάκι, ε. Περάσαμε και αυτό. Αλλά στην πολύ μικρή. Είναι όντως έτσι, πραγματικά. Από... δηλαδή, αυτό. Για τι ηλικία μιλάμε? Μέχρι 15, 14. Να φανταστώ σε. Να είμαι από νησί τώρα, παραθαλάσσιο μέρος. Με ξένες, έτσι. Να φανταστώ καλοκαιράκι, κοιτάξτε το κλασικό. Τα κοριτσάκια. Ναι, το τοπικό, ρε παιδί μου, ήταν λίγο περιορισμένο το κοινό. Ήθελα να ανοίξω, ξέρεις, Αγγλία, Γερμανία από εκεί. Καλά τα πήγες. Είχες επιτυχία. Είχα πολύ επιτυχία στην Ιταλία. Ναι. Και μετά η επικοινωνία πώς συνεχίστηκε, τι έκανες? Τίποτα. Τελειώνουν διακοπές, τελειώνουν όλα. Κλάμα και του χρόνου πάλι. Σε ποια σειρά βάζεις τα εξής? Σεξ, ύπνο, φαγητό. Σεξ, ύπνο, φαγητό. Σε ποια σειρά τα βάζεις? Ναι, φοβερή ερώτηση. Τώρα θα γελάσετε τώρα όμως, έτσι. Φαγητό. Ξέρω ότι είσαι ειλικρινής. Φαγητό πρώτα. Φαγητό. Κάτσε ρε Γιώργο, αν θα φάμε και πολύ μετά, ξέρεις. Δεν μου αφάνε πολύ, επειδή είμαι λάτρος του φαγητού. Ναι. Το βάζω πρώτο, ρε παιδί μου. Ωραία, ωραία. Φαγητό σε ξύπνο. Φαγητό σε ξύπνο. Καλά, εντάξει, αν πει και δύο-τρεις όδες, αν πει μια χαρά θα είσαι. Ναι, μόνο μια χαρά είναι τώρα. Κάτσε να πάμε πρώτα. Έχεις πάρει, λέει, εκδίκηση σε κάποια σχέση? Πάρει εκδίκηση σε κάποια σχέση. Εκδικήσε γενικότερα. Όχι. Το αφήνεις, πάει, πέρασε. Δεν έχω πάρει εκδίκηση σε καμία σχέση. Εδώ ξέρεις ποιο τραγούδι πάει, Γιώργο? Το τραγούδι, αν θυμάσαι, το παλιό του Τριαντάφυλλου. Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε. Ακριβώς. Αν περάσει την πόρτα, τελειώσαμε. Έχω κλάψει πάρα πολύ. Γιατί συνήθως οι μεγαλύτεροι έρωτες που είχα, ναι, με διώξαν αυτές. Σε διώξαν. Τι έγινε? Μας διώξαν. Σε ρωτάει τι σε τραβάει σε μια γυναίκα. Πέρα από την ενέργεια και αυτά. Ναι. Δηλαδή, πέρα από την ενέργεια, γιατί για να κοιτάξει κάποια κοπέλα πρέπει να σου κάνει κάτι, έτσι, ένα κλικ, έτσι. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω, βέβαια, είναι τα χέρια της. Το έχω ξαναπεί. Μάτια, χείλη. Τα χέρια πρώτα και ναι, εννοείται ότι πρέπει να σε τραβήξει, πρέπει να σε αρέσει κάτι πάνω της, αλλά δίνω μεγάλη βάση στα χέρια. Μ' αρέσουν πολύ τα περιποιημένα χέρια και τα ωραία δάχτυλα και τέτοια, ξέρεις. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις σε μια γυναίκα. Mm-hmm. Λοιπόν. Όταν έρχεται, όπως είχε πει και ένας συνάδελφος μεγάλος. Τη βλέπω, λέω, όταν έρχεται στα μάτια, όταν φεύγει, τη βλέπω άλλο. Ότι έχεις και ένα ταλέντο στο να μιμείσαι. Ξέρω πολύ καλά ότι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πεις ένα ρεφρέν από ένα, ναι, από ένα αγαπημένο σου τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Δεν είναι αυτή όμως. Για ακού λίγο μια φράση. Ναι. Σαν ιδέα είναι τόσο απλή το κερί που καίγεται. Φοβερό, έτσι. Φοβερό, πραγματικά. Ακούγεται καλά. Ναι. Συνέχισε τώρα, εσύ φίλε. Το Στέλλα. Εγώ σου λέω Στέλλα. Αν ο Γιώργος Γιαννιάς είχε τη μηχανή του χρόνου, τι θα άλλαζε στην πορεία του? Υπάρχει κάτι το οποίο έχεις μετανιώσει και θέλες, αν γύριζα πίσω, θα το άλλαζα? Όχι, όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Η πορεία είναι συγκεκριμένη και κάποιος την έχει διαγράψει την πορεία. Αυτή είναι η πορεία και από τα λάθη μας μαθαίνουμε και από τις επιτυχίες μαθαίνουμε. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Έχεις νιώσει ανταγωνισμό σε τέτοιο βαθμό ώστε να χαλάσεις στο παρελθόν κάποια συμφωνία? Γιατί ανταγωνισμός υπάρχει στον χώρο και γενικότερα, εντάξει, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Όταν έχουν γίνει πράγματα πίσω από την πλάτη μου και πράγματα που ενοχλούσαν την ψυχή μου, βεβαίως και εγώ χαλάσει πράγματα, γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε το καλό για τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα να περνάμε όμορφα εκεί που δουλεύουμε, ναι, ή συνεργαζόμαστε. Όταν βέβαια συμβαίνουν τέτοια πράγματα περίεργα, βεβαίως και χαλάει η δουλειά, βρίσκουμε τον τρόπο να φτιάξει η δουλειά. Πιο εύκολο, ναι, είναι να χαλάσει τη δουλειά. Το δύσκολο και το όμορφο είναι να τη φτιάξει, να την κάνει όμορφη τη δουλειά, να φτιάξει και τον άλλον, αν έχει λάθος. Κάποια συνεργασία η οποία δεν σου έχει βγει στο παρελθόν και θα ήθελες πάρα πολύ στο μέλλον να μπορούσες να βρεθείς είτε δισκογραφικά είτε επιπίστας με κάποιον καλλιτέχνη? Δυστυχώς η μεγαλύτερη μου καψούρα τη συνεργασία δεν πρόλαβα να την κάνω και ήταν με τον Αντώνη τον Βαρδί. Με τον Αντώνη τον Βαρδί. Τόσο κοντά και να πω τραγούδια του. Ναι. Αλλά δυστυχώς ο δάσκαλος μας άφησε όλο αυτό το έργο πίσω. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μου καψούρα και από εκεί που ξεκίνησα το τραγούδι. Ο Αντώνης τον Βαρδί. Ρωτάνε αναλογικά, λέει, θα έλεγες πως είσαι πιστός ή άπιστος? Καπερίδια, αυτή είναι περίεργη ερώτηση. Περισσότερο πιστός. Όταν σου αρέσει κάποιος, μένεις εκεί, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Είπα περισσότερο πιστός. Δεν είπα ποσοστά. Δηλαδή μπορεί να είναι και 30-70, 70-30, έτσι. Και δεν μιλάμε για την παρούσα φάση, έτσι. Καλά, ναι, όχι, μιλάμε γενικά τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να ακούει και η κοπέλα. Σίγουρα ακούει, ρε Γιώργο. Τι λες τώρα, γυναίκες τώρα είναι δυνατόν. Όχι, το καλό είναι να είμαστε πιστοί, γιατί τα πολλά χέρια, όπως είπε και ο Θανάσης, ο Βέγκος, ο Έρμιστος, μας κατσιάζουν. Ναι. Το δείτε και εσείς, λέει, όσο μεγαλώνετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Όλοι θα κάνουμε τις τρέλες μας και τις αλητίες μας εισαγωγικά, τις όμορφες. Και καλό είναι αυτό για τις εμπειρίες, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι ακριβώς. Να σοβαρευτείς, πρέπει να σοβαρευτείς. Με ρωτάνε αν έχεις δώσει, αν έχεις πάρει περισσότερες χιλόπιτες.
Καλά, δεν παίζεται το fan club σου. Έτσι θα τα ακούσουν όλα. Και μπορεί να έχω, δώσει, να έχω φάει και περισσότερε τηλεόπτε. Ναι, έχει φάει. Είσαι, ναι. πολύ ειλικρινή. Εννοείται ότι είμαι ειλικρινή. Αλλά τι είναι μαγκιά να δίνει τηλεόπτα, όχι. Όχι. Όλο το πρόγραμμα είναι. Και επειδή είμαι αφόρμητο, καμιά φορά και πιο παλιά, δηλαδή πιο μικρό, την πατούσα εκεί. Λοιπόν, αν. Σου σε θέλω πάρα πολύ, κατάλαβε. Ναι. Τι λε, αγοράκι, μάντε από εδώ. Τέτοιο πράγμα. Αυτό λοιπόν, κυρίε και κύριοι, ήταν ο Γιώργο Γιαννιά, ο ένα από του πιο ερωτικού καλλιτέχνε που έχουμε και πραγματικά τραγουδάει τον έρωτα και να συνεχίζει τι μα αρέσει πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς έρωτα. Φιλιά πολλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, σας αγαπάω πολύ όλους. Άκουσε εδώ δυνατές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες.